Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, βρισκόμαστε σήμερα εδώ μετά από μια δύσκολη αλλά πετυχημένη εκλογική μάχη που οδήγησε στη δεύτερη εκλογική μας νίκη, μια νίκη σοφή του κόσμου που οι αντίπαλοί μας ονομάζουν παραπλανημένο, πιο συνειδητή, πιο στοχαστική και πιο προβληματισμένη. Στις πρόσφατες εκλογές ο λαός εμπιστεύτηκε για δεύτερη συνεχή φορά τη διακυβέρνηση της χώρας, παρά τις δυσκολίες και τις ανεπάρκειές μας, κάποιοι έστω και σαν μικρότερο κακό από το αποδεδειγμένο για δεκαετίες κακό των άλλων. Όμως η στήριξη του κόσμου αυτή τη φορά θα είναι ιδιαιτέρως κριτική, χωρίς ανακτικότητα ή συγκαταβατικότητα. Κάθε λάθος κοστίζει και χρειάζεται από όλους στράτευση στον κοινό αγώνα, ώστε να αποφευχθούν κατά το δυνατόν αυλεψίες και παλινοδίες και να υπάρξει δυνατότητα διαφορετικού δείγματος γραφής από το πρώτο κιόλας εξάμηνο, αφού ο οικονομικός πόλεμος μένεται. Δεν υπάρχει ταξική ανακοχή και οι αντίπαλοι συσπυρώνονται, προετοιμάζοντας την αντεπίθεση, όπως έχουν δείξει και ιστορικά παραδείγματα, τόσο ελληνικά όσο και διεθνή. Εκφράζουμε και το γνωρίζουν την ανάδειξη ενός διαφορετικού κοινωνικοπολιτικού μπλοκ, ικανού για την μερική έστω αλλαγή παραδείγματος σε ευρωπαϊκό πλαίσιο, εμείς οι ετερόκλειστοι και οι αντιφατικοί, σύμφωνα με τους πολιτικούς μας αντιπάλους. Οφείλουμε να αναπνεύσουμε σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον που κυριαρχείται από τη σκληρή νεοφιλελεύθερη πολιτική υπέρ των οικονομικών και πολιτικών ελίτ, καλούμενοι να υλοποιήσουμε πολιτικές αναδιανομής εισοδημάτων και υπεράσπισης των δικαιωμάτων των λαϊκών τάξεων μέσω μιας αναπτυξιακής ατζέντας, αλλά με κοινωνικό πρόσημο. Η χώρα μας βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι και υπάρχει ανάγκη για σταθερή και προοδευτική διακυβέρνηση που πρέπει και μπορεί να οδηγήσει σε ανάπτυξη μέσα στο 2016 που θα επιτρέψει, αυτό εννοούμε με κοινωνικό πρόσημο, την ουσιαστική στήριξη των αδυνάμων αλλά και την καταπολέμηση της ανεργίας, ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων που εγκαταλείπουν μαζικά τη χώρα. Η διαδικασία όμως αυτή περνά μέσα από την υλοποίηση μιας δύσκολης συμφωνίας, μέτρων με αρκετά από τα οποία διαφωνούμε, αλλά αναγκαίων ώστε να περάσουμε στην επόμενη φάση, και αυτό είναι το παράδοξο των τελευταίων μηνών. Κάποια από τα μέτρα αυτά είναι το αντίτιμο της ήττας, αλλά με εγγεγραμμένη στη συνείδηση του ελληνικού λαού την αντίσταση της κυβέρνησής μας. Απαιτείται λοιπόν η άμεση ψήφισή τους, ώστε να οδηγηθούμε στη θετική αξιολόγηση με την απαραίτητη εξεύρεση ισοδυνάμων για τα πιο επώδυνα από αυτά. Το επιτυχές κλείσιμο της αξιολόγησης θα επιτρέψει την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών εντός του 2015 και θα διασφαλίσει τις καταθέσεις και τη σταθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος. Οι προωθούμενες μεταρρυθμίσεις και η θετική αξιολόγηση θα ξεκλειδώσουν στη συνέχεια τη συζήτηση για την ουσιαστική και όχι την παραμετρική απομείωση του ελληνικού χρέους, ώστε η χώρα μας να μπορέσει διαχρονικά να αναπνεύσει και να ξεφύγει από τα σκληρά μέτρα και τη λιτότητα. Ποιες όμως είναι οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις? Απολύτως αναγκαία είναι η καταπολέμηση της διαπλοκής και της διαφθοράς για να υπάρξει άμεσο οικονομικό εισοδηματικό αντίκτυπο, η σύγχρονη και προοδευτική διοίκηση, οι αλλαγές στο κράτος, ώστε να το καταστήσουν φιλικό και εύκαμπτο προς τον πολίτη, η διάλυση των δικτύων που ιδιοποιούνται το δημόσιο πλούτο και ιδιωτικοποιούν το κράτος και το δημόσιο συμφέρον. Ακόμη η επιτάχυνση στην απονομή της δικαιοσύνης, το σπάσιμο των καρτέλ και φυσικά και πρωταγωνιστικά η ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, το ανεξίτηλο στίγμα μιας αριστερής ριζοσπαστικής πολιτικής με σαφή διαφοροποίηση από τις πολιτικές των άλλων. Το προηγούμενο εξάμηνο δώσαμε δείγματα γραφής στην κατεύθυνση αυτή, τόσο με το νομοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση, το θεωρούσαν μονομερή ενέργεια που θα οδηγούσε στον Brexit και ακόμη το λιδωρούν, όσο και με τα πυροσβεστικά και επουλωτικά μέτρα που πάρθηκαν για τα επίγοντα προβλήματα στη δημόσια παιδεία και την υγεία. Τι οραματικό όμως προτείνουμε από εδώ και πέρα? Να υλοποιήσουμε ένα εθνικό σύστημα κοινωνικής αλληλεγγύης με επίκεντρο τους ανήλικους και την τρίτη ηλικία. Να υλοποιήσουμε ένα δημόσιο δίκτυο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που την έχει τόσο ανάγκη ο τόπος. Να υλοποιήσουμε μια σύγχρονη, στοχευμένη και εξατομικευμένη εκπαίδευση για τα παιδιά με κάθε τύπου εκπαιδευτικές δυσκολίες ή αναπηρίες. Να αναμορφώσουμε τον προσανατολισμό του εκπαιδευτικού πλαισίου και των δύο πρώτων βαθμίδων της εκπαίδευσης, αλλά και να ψηφίσουμε ένα νέο χάρτη ανώτατης εκπαίδευσης με την ενεργό συζήτηση του υπάρχοντος νομοσχεδίου. Να ξεκινήσουμε την άμεση έναρξη προγραμμάτων και πολιτικών για την κοινωνική οικονομία, τα συνεργατικά παραγωγικά εγχειρήματα με την κινητοποίηση ενός παραγωγικού δυναμικού υψηλής κατάρτισης που σήμερα εγκαταλείπει τη χώρα. Να παλέψουμε για την επαναρρύθμιση των εργασιακών σχέσεων με ξεχωριστή φροντίδα για τους νέους εργαζόμενους, για ίσες αμοιβές και ασφαλιστικά δικαιώματα.
Απαιτείται τόλμη, αποφασιστικότητα και διαθεσιμότητα, στοιχεία που μπορούν να αποτελέσουν τα πιο αποτελεσματικά αντίβαρα και ισοδύναμα στα μέτρα του μνημονίου. Ένα λεπτό, τελειώνω. Χρειάζεται λοιπόν άμεσο πρόγραμμα παρεμβάσεων στην οικονομία, την κοινωνία και το κράτος, όμως η υλοποίηση απαιτεί και μπορεί να γίνει μόνο με την ενεργό συμμετοχή της κοινωνίας που έχει εναποθέσει την ελπίδα της εμάς. Συνάδελφοι και σύντροφοι, η ριζοσπαστική αριστερά, η δική μας αριστερά είναι για τα δύσκολα και η αριστερή πολιτική καλείται να εφαρμοστεί στις πιο δύσκολες συνθήκες, στον πιο δυσμενή συσχετισμό. Η αναζήτηση της ουτοπίας αυτής πιθανών μας επιβάλλει να πετύχουμε το αδύνατο, να ανοίξουμε δηλαδή δρόμους και εκεί που δεν υπάρχουν, αλλά με τα πόδια μας γεωμένα στη γη, για να μην επιβεβαιωθεί η ευχή της κυρίας Παπαρίγα να αποτύχουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα το λόγο έχει...